Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε, Πρόεδρε, πριν ξεκινήσουμε θέλω, επειδή έγινε ένα ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ό,τι σχέση με την αξιοποίηση του παλιού ξενοδοχείου Άβρα εδώ στη Δημοτική Επιχείρηση των Λουτρών, και επειδή έμεινε να ευρείται και ότι υπάρχει μελέτη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αξιοποίησή του και ότι έχουμε πάρει απόφαση σαν Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Θέλω μια απάντηση σε αυτό το θέμα να αποσαφινιστεί για να μην ακούγονται διάφορα και ασάφιες. Θέλω να είναι ξεκάθαρη η άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου τι ακριβώς έχει συμβεί, αν έχει συμβεί. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει από την αρχή της ανάλυσης της μας διοικητικής αρχής ότι στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις μονάδες που είναι στην απέναντι όφη. Οι οποίες, όπως ξέρετε, είναι παραμελημένες, αφημένες, εδώ και αρκετά χρόνια. Η αντιπροεδρία του κ. Βέσκου είχε γίνει μια έρευνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και για το ποια έγγραφα κλπ. Υπάρχουν. Το γνωρίζει ο κ. Βέσκου το ζήτημα, γιατί είχε ασχοληθεί ο ίδιος με το αν έχει εκκρεμότητες ή όχι το συγκεκριμένο κτίριο. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία μελέτη, δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα, και αυτό που συζητήσαμε και σας το είχα ανακοινώσει τις προάλλες ήταν μια προσυζήτηση για το εξαγράμμα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση, καμία μελέτη για το τίποτε. Αυτό για να προχωρήσουμε, επειδή είναι σημαντικό ζήτημα, έτσι θα περάσει από πολλά επίπεδα συζήτηση. Δεν είναι απλό. Άρα, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή ούτε σε ετοιμότητα να κάνουμε κάτι, ούτε κάποια μελέτη. Υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι σε συζήτηση ακόμα. Δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη πρόταση αυτή τη στιγμή, η οποία έτσι θα αποφασιστεί διαδοχικά όλα τα θεσμικά όλα. Για να υπάρξει και αυτή η πρόταση. Υπάρχει... Αν δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω ξεκάθαρα το λέω, έτσι δεν υπάρχει κάτι τίποτα έτοιμο. Και το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ έχει αποφασίσει κάτι. Το διοικητικού μας να γίνει μια αξιοποίηση του χώρου. Με ποιον τρόπο, με ποια μορφή, δεν έχει αποφασίσει. Απόφαση ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ υπάρχει γιατί. Όχι, δεν υπάρχει. Έτσι ακριβώς το τονίζω. Εσείς γιατί. Εσείς έχετε έρθει αργότερα και δεν ήσασταν από την αρχή. Ήταν. Όχι, αντικατέστησε τον κύριο Ιωαννίδη, δεν ήταν θέμα από την αρχή του διοικητικού μας και δεν γνωρίζουν το θέμα. Έτσι, επειδή έγιναν συζητήσεις ακόμα, είχαμε συζητήσει και άλλες φορές και του είχαμε θέσει το ζήτημα, δεν υπάρχει ετοιμότητα τίποτε. Γίνονται συζητήσεις κλπ. Να δούμε με ποιον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν. Για αυτή τη μελέτη που ανέφερε ο κύριος Βέσκος στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι. Δεν υπάρχει. Ο ίδιος είχε ασχοληθεί ένα διάστημα. Αν είχε ξεκινήσει κάτι, ο ίδιος δεν ξέρω. Αλλά δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή επίσημο από το διοικητικό. Δεν ήρθε κάποια μελέτη, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Σας λέω, ο ίδιος είχε ασχοληθεί, είχε αναλάβει ο ίδιος να δει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αν υπάρχει υποθήκευση του χώρου, αν υπάρχει κάτι που είναι σε εκκρεμότητα, για να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε. Γιατί ξέρετε ότι αυτό είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή με τον πρώτο Δήμο που είχε γίνει. Είχαν γίνει κάποιες εργασίες από εμπολάβους, δεν είχαν πληρωθεί. Έτσι υπάρχουν κάποια ζητήματα και δεν προχώρησε από εκεί και πέρα. Είχε αναλάβει ο κ. Βέσκος να δει τι συμβαίνει για να δούμε αν θα μπορούσαμε εμείς. Και είναι καθαρό ο καθαρός ο χώρος για να μπορεί να αξιοποιηθεί. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα τίποτα. Τελικά αυτή. Τίποτα. Η απάντηση, ας πούμε, η έρευνα που έκανε και ποια ήταν, δηλαδή, τι υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να αξιοποιηθεί. Δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει μια εγγυητική που πρέπει να επιστραφεί στους ανθρώπους, την οποία να ζητήσω τη θέση σας, αλλά επειδή είναι και δύο αυτοί μεταξύ τους, δεν υπάρχει ακόμα. Αυτό που ξέρω, κάποιος θέλει να πει κάτι σε αυτό, είναι ξεκάθαρο. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε πάρει δεν έχουμε συζητήσει τίποτε, δεν έχουμε αυτό. Αυτό θα γίνει. Με άλλο τρόπο θα δούμε πώς μπορούμε να το δούμε με την τοπική μας κοινωνία, με εμάς εδώ, με τους μετόχους μας, εδώ τι θα κάνουμε. Δεν είναι απλό θέμα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε έτσι να το δούμε τώρα. Εντάξει, είναι σοβαρό. Εντάξει, είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Αυτό το δούμε. Δεν το δούμε μαζί όλοι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή είναι. Ναι,